Επανέλαβε τους στόχους για την αποχώρηση 25.000 υπαλλήλων το 2013 με τους μισούς από αυτούς στο πρώτο εξάμεινο και μάλιστα συμπλήρωσε ότι περιμένουμε ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα παραμείνουν με μειωμένο μισθό για ένα χρόνο και εάν δεν απορροφηθούν σε άλλες θέσεις στο δημόσιο θα πρέπει να φύγουν για τον ιδιωτικό τομέα. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι ουσιαστικά θα απολυθούν. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο αυτό που ζητεί ε, εδώ και πολύ καιρό είναι οι απολύσει. Να θυμίσουμε εμεί ότι στο κείμενο του Μνημονίου λέει ότι ε, αναμένει η, Κομισιό, η, Τρόικα, με σχωρείτε, το με, μεγάλο μέρο όσων μπουν στην κινητικότητα να ε, μεταφερθούν, να μεταβούν στον ιδιωτικό τομέα μέσω υποχρεωτικών αποχωρήσεων. Αυτή είναι η ακριβή διατύπωση στο κείμενο του Μνημονίου.